Ο ποδοσφαιριστής που κατέρευσε το Σάββατο στο γήπεδο, Κρίστιαν Έριξεν, δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία του από το νοσοκομείο με το χαμόγελό του να σκορπά χαρά σε όλο τον κόσμο. Ο Δανός Άσος δήλωσε ότι είναι καλά στην υγεία του και ότι θα υποστηρίξει τους συμπαίκτες του στη συνέχεια του Euro. Φλέρθανε με το θάνατο και βγήκε νικητής στο Ράντι Κρίζ τον κόσμο χαμογελαστός και ευγνώμων για το δώρο της ζωής. Γεια σας, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις ευχές σας. Σημαίνουν πολλά για μένα και την οικογένειά μου. Είμαι καλά αν αναλογιστούμε τις συνθήκες. Πρέπει να κάνω ακόμα κάποιες εξετάσεις στο νοσοκομείο, αλλά αισθάνομαι εντάξει. Τώρα θα υποστηρίξω τους συμπαίκτες μου στους επόμενους αγώνες. Αγωνιστείτε για ολόκληρη τη Δανία. Το μήνυμα του Έριξεν γέμισε αισιοδοξία και τους συμπαίκτες του με την καλή διάθεση να επιστρέφει στην προπόνηση. Jamen, det var sgu dejligt at se ham. Lige at se ham smile og grine og være sig selv. Og bare lige mærke, at han er der. Det var en dejlig oplevelse. Οι σκληρές εικόνες που αντίκρισαν δεν θα φύγουν όμως ποτέ από το μυαλό τους. Jamen, det er jo klart, det er en voldsom oplevelse at skulle se sin ven, sin kammerat, sin holdkammerat lære at kæmpe, som han gjorde. Φουντώνουν πάντως οι φήμες που κατηγορούν την UEFA για την πίεση που άσκησε στους παίκτες για να συνεχιστεί ο αγωνάς. Vi havde to muligheder fra UEFA, og det var enten at gå ud og spille kampen med det samme, eller spille dagen efter kl. 12. Ingen af mulighederne var gode, men tog den mindst dårlige. Η UEFA είναι βέβαιη ότι χειρίστηκε το θέμα με απόλυτο σεβασμό σε αυτή την ευαίσθητη κατάσταση και στους παίκτες. Αποφασίστηκε να συνεχιστεί το μάτς μόνο αφού οι δύο ομάδες ζήτησαν να το ολοκληρώσουν το ίδιο βράδυ. Ήταν η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.